Παίρνει πίσω το νόμο περί καθολικής ασφάλειας η γαλλική κυβέρνηση. Είναι ο νόμος που κατέβασε στους δρόμους χιλιάδες εξαγριωμένους Γάλλους. Ακριβώς όπως δήλωσε ο επικεφαλής του κόμματος, τον Μανουέλ Μακρόν, ο Κριστόφ Καστανέρ, η κυβέρνηση προτείνει μια νέα εκδοχή του αμφιλεγόμενου άρθρου 24 και θα την καταθέσει άμεσα. Όπως υπογράμμισε, δεν πρόκειται για απόσυρση ή για αναστολή, αλλά για επανασύνταξη του κειμένου. Τον λόγο νομοσχέδιο προέβλεπε φυλάκιση ενός έτους και πρόστιμο 45.000 ευρώ, αν δημοσιευόταν με οποιοδήποτε τρόπο το πρόσωπο ή άλλο χαρακτηριστικό αναγνώρισης κάποιου αστυνομικού. Όπως είπες και εσύ, Λίνα, χιλιάδες Γάλλοι διαδήλωσαν τις τελευταίες ημέρες κατά του άρθρου 24. Ενδεικτικά, μόνο το Σάββατο, σε όλη τη χώρα, κατέβηκαν στους δρόμους 133.000 πολίτες.